Μπήκαμε στη διαδικασία κατάθεσης επίκαιρης ερώτησης, αξιολογώντας το πρόβλημα της αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων ως ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με το ασφαλιστικό τους και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν ώψη και του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που αναρτήσατε για διαβούλευση μέχρι την 7η Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν τη λήξη της κυβερνητικής της θητείας τον Απρίλιο του 19, αποδέχθηκε ένα πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος των ενεργεία στρατιωτικών. Έδωσε τη δυνατότητα στα ενεργεία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να προσμετρούν αυξημένο στο διπλάσιο ή τριπλάσιο και μέχρι 5 έτη και τον χρόνο που έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού. Προεκλογικά ο κύριος Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε αυτά τα στελέχη ότι η κυβέρνησή σας θα διόρθωνε όποιες αδικίες έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Σήμερα δυστυχώς αποκαλύπτεται ότι όχι μόνο δεν διορθώνει, αλλά συστηματικά απαλήφθη σταδιακά και τα όσα ελάχιστα θετικά είχαν θεσπιστεί. Ήδη έχουν περάσει 9 μήνες από την εν λόγω νομοθέτηση και η κυβέρνησή σας αρνείται να πράξει το αυτονόητο, την υλοποίησή της. Για την κατάσταση αυτή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιρρύπτει ευθύνες στο Υπουργείο Εργασίας και Τούμπαλιν. Ακόμη και πρόσφατα, με την από την 20 Ιανουαρίου του 20 απάντησή σας σε ερώτημα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας μελετούν και επεξεργάζονται το υπόψη θέμα, ώστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να εξευρεθεί η προσφορότερη λύση. Ωστόσο, ένα έγγραφο του ΕΦΚΑ που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Πανελλήνια Ομοσπονδία, Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΠΟΕΣ, σας διαψεύδει, καθώς με αυτό το έγγραφο ο ΕΦΚΑ δεν αποδέχεται να εφαρμόσει τον νόμο, γιατί άκουσον, αυτός δεν είναι ειδικός νόμος. Τελικά, κύριε Υπουργέ, έχετε την πρόθεση να εφαρμόσετε τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου που εσείς υπερψηφίσατε, ναι ή όχι? Και επιτέλους, ας μπει ένα τέλος σε αυτή την απροκάλυπτη κοροϊδία απέναντι στις χιλιάδες αυτών των ανθρώπων, ειδικά τις μέρες που ζουν και με τις συνθήκες εργασιακές και προσωπικές που βιώνουν. Ευχαριστώ. Και με ευχαριστούμε. Θα σας απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κύριος Ιωάννης Βρούτσης. Κύριε Βρούτση, 3 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Εργασίας έχει ως αποστολή να διασφαλίζει την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στη βάση αυτή, τους τελευταίους μήνες εργαζόμαστε πυρετοδός, το αναφέρατε και εσείς ήδη, προωθώντας ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο τομή, μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα αλλάξει το μέλλον του ασφαλιστικού όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα. Ένα ασφαλιστικό βιώσιμο με ανταποδοτικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζει την εμπιστοσύνη και γίνεται και πάλι ελκυστικό για εργαζόμενους και ασφαλισμένους. Σε κάθε περίπτωση, στο ερώτημα που θέτεται και αναφέρεται στο θέμα της αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και συγκεκριμένα στην προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας αυξημένου στο διπλάσιο ή τριπλάσιο έως και 5 έτη σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτου γεωγραφικού προσδιορισμού στις οποίες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις 4609 του 19, έχω να σου πω τα εξής. Στην ουσία του θέματος, με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του αριθμού 20 του νόμου 3865 του 10, προβλέπεται ότι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότηση από 1η-1η του 15 και εφεξής, δικαιούνται σύνταξη στο 60ο έτος της ηλικίας τους, στο 60ο έτος της ηλικίας τους και με τη συμπλήρωση 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, στα οποία συνυπολογίζονται και οι ρητώς αναφερόμενοι στην οικία διάταξη χρόνη. Επίσης, όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα απομακρύνονται αυτοεπαγγέλτως εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του στοιξιδιωτικού δικαιώματος, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας. Στα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους. Εν συνεχεία, με τις διατάξεις του άρθρου 11.46.09 του 19, το επίμαχο άρθρο που αναφέρεστε,
προβλέπεται ότι για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του 4865 του 10, 3865 του 10, καθώς και της παραγράφου 3 του αριθμού 4 του νόμου 4883 του 10, προσμετράται αυξημένο στο διπλάσιο ή τριπλάσιο έως 5 έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται πέραν των χρόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του υπαρίθμου 40 του Προεδρικού Διατάγματος 169 του 2007, όπως ισχύει. Σταματάω εδώ και θα συνεχίσω στην δευτερολογία μου. Κύριε Παπαναστάση, 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Αναφέρατε αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα. Υπάρχει όμως ένα ιδιαίτερο σημείο, ότι δεν εφαρμόζεται ένας νόμος ο οποίος έχει ψηφιστεί και μάλιστα υπερψηφίστηκε και από εσάς. Τώρα, γενικά, δεν μας ξενίζει αυτή η θέση σας, γιατί η πολιτική της κυβέρνησής σας, και αυτό δεν αποτελεί αρνητικό προνόμιο μόνο του χώρου των ενόπλων δυνάμεων, σταθερά διολυσθένει στην εφαρμογή καθαρά αντιλαϊκών μέτρων σε βάρος των στρατιωτικών και επιπροκειμένου κινείστε στην κατεύθυνση της σταθερής υποβάθμισης των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Τους χτυπάτε την πλάτη και απαιτείτε να συμμετάσχουν σε αποστολές που καμιά σχέση δεν έχουν με την επεράσπιση των συνόρων μας ή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Αντίθετα, οι εμπλοκές αυτές επιβουλεύονται τα συμφέροντα άλλων λαών. Τους στέλνετε σε αποστολές κατ' εντολή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ετοιμάζεστε να στείλετε συστοιχεία πάτριο στη Σαουδική Αραβία με δεκάδες στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, μόνο βάσει μιας διακρατικής συμφωνίας, χωρίς καν το φερετζέ του ΟΗΕ. Όταν όμως έρθει η ώρα του Ταμείου, τους λέτε κοινικά: τι να κάνουμε, θέλουμε αλλά δεν μπορούμε. Το Ταμείο είναι μείον. Νόμος της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που κι εσείς υπερψηφίσατε, δίνει τη δυνατότητα στους ενεργείας στρατιωτικούς να προσμετρούν αυξημένο στο διπλάσιο ή τριπλάσιο και μέχρι 5 έτη, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, να μην χάνουμε χρόνο σε αυτό. Σήμερα αυτόν τον νόμο αρνείστε να τον εφαρμόσετε. Επιρρύπτεται την ευθύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ. Οι στρατιωτικοί αναρωτιούνται και έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί άραγε οι της κυβέρνησης ψηφίζουν τους νόμους αφού την άλλη μέρα δεν τους εφαρμόζουν? Σήμερα τη συζήτηση που κάνουμε από το κανάλι της Βουλής το παρακολουθεί ένας τεράστιος αριθμός στρατιωτικών. Όλοι αυτοί για το τι άραγε η κυβέρνηση ετοιμάζει σε βάρος τους. Βάζουν ερωτήματα που τα γνωρίζετε πολύ καλά. Ρωτάνε πόσο πια γερασμένες και απαξιωμένες θέλει η κυβέρνηση σε ένοπλες δυνάμεις, γιατί αρνείται τη δυνατότητα στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων το πλεονέκτημα της αναγνώρισης μιας πλέον πενταετίας. Κύριε Υπουργέ, προφανώς και γνωρίζετε ότι για την νυχτερινή τους απασχόληση δεν έχετε καταβάλει ούτε ένα λεπτό, παρότι από την 1η-1η του 2017 ο νόμος προβλέπει την αποζημίωσή του. Γνωρίζετε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται πέραν του πενθυμέρου χωρίς καμιά αμοιβή. Γνωρίζετε επίσης ότι εργάζονται υπεροριακά επίσης χωρίς αμοιβή. Γιατί λοιπόν δεν εφαρμόζετε το νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, εάν δέχεστε αυτό που επικαλείται ο ΕΦΚΑ, ότι ο νόμος 4609 του 19 δεν είναι ειδικός νόμος, γιατί δεν φέρνετε ειδική νομοθετική ρύθμιση για να διορθώσετε το λάθος της προηγούμενης κυβέρνησης? Εμείς την απάντηση τη γνωρίζουμε και την καταθέτουμε με πλήρη ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους λέμε ότι δεν είναι στις κυβερνητικές προτεραιότητες κανένα μέτρο που πραγματικά θα απάλυνε τις βαρύτατες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Ξέρετε τι σχολιάζουν τα στελέχη σε όλα τα στρατόπεδα, κύριε Υπουργέ? Δεν πρόκειται να κάνει τίποτε ο Υπουργός Εργασίας για εμάς. Αυτός δεν είναι που τσάκισε τις συντάξεις μας?
Κύριε Υπουργέ, κάποτε για τους ανθρώπους αυτούς η λύση ακόμη και του μικρότερου προβλήματος τους περνούσε μέσα από την αναξιοπρέπεια του αναγκαστικού περάσματος από τα πολιτικά σας γραφεία, τα δικά σας πολιτικά γραφεία. Σήμερα, παρά τα τεράστια προσκόμματα που τους βάζετε, συνειδητά και με ωριμότητα, αγωνίζονται συλλογικά για την αξιοπρέπειά τους. Αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι η λύση των προβλημάτων τους είναι στα χέρια τους και είναι κοινή με των υπόλοιπων εργαζομένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πέρα από τις όποιες πρωτοβουλίες πάρετε για την επίλυσή του υποσυζήτηση θέματος, δεσμεύεται απέναντί τους ότι θα κάνει κάθε δυνατή πρωτοβουλία που θα στηρίζει τα συμφέροντά τους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βρούτση, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Ναι, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, επειδή προκλήθηκα και προσωπικά και ως κυβέρνηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε ένα ανάλογο ύφος. Δεν θα αφήνουμε τίποτα να πέφτει κάτω, κύριε συνάδελφε. Όψιμο το ενδιαφέρον του Κομμουνιστικού Κόμματος για τις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες διαχρονικά κατακεραυνώνεται στην πορεία των ετών της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτή η παράταξη που λέγεται Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά έχει αποδείξει ότι στο πολιτικό επίκεντρο του ενδιαφέροντός της είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Και το έχει αποδείξει έμπρακτα, όχι μόνο τώρα, όποτε κυβέρνησε και στο παρελθόν. Και εσείς ήσασταν πάντα απέναντι. Τελεία γι' αυτό. Δεύτερον, όσο αφορά την τοποθέτησή σας και τον τρόπο με τον οποίο αγκαλιάζετε τη συγκεκριμένη διαδικασία για την οποία θα σας πω. Εκ του ασφαλούς, από εκεί που είστε, δικαίωμά σας είναι, αυτό είναι και η δημοκρατία μας. Μπορεί να μοιράζετε και να υπόσχεστε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια. Δεν σας κοστίζει τίποτα να υπάσχεστε στους πάντες τα πάντα. Εδώ υπάρχει μια πολιτική ηγεσία όμως που έχει την ευθύνη διαχείρισης, περιφρούρησης των χρημάτων των συνταξιούχων. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω λοιπόν, για να το γνωρίζετε, ότι αυτό το ασφαλιστικό, η μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα έρθει στη Βουλή, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, η πρώτη φορά που θα συνοδεύεται από πλήρη αναλογιστική μελέτη, που θα επιβεβαιώνει ότι κανένας συνταξιούχος δεν διακινδυνεύει στο μέλλον τη σύνταξή του, ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στο παρελθόν των περικοπών, των δύσκολων δημοσιονομικών προσαρμογών και ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι, οι μελλοντικοί εργαζόμενοι της χώρας μας μπορούν να εμπιστεύονται απόλυτα τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση της χώρας μας. Διότι πλέον θα έχουμε ένα απόλυτα βιώσιμο, ανταποδοτικό σύστημα, το οποίο θα επιβεβαιωθεί με τη για πρώτη φορά κατάθεση εδώ στη Βουλή, μαζί με το νομοσχέδιο, μιας μεγάλης αναλογιστικής μελέτης που θα δείχνει την προοπτική του ασφαλιστικού μέχρι το 2070. Πάνω στο θέμα μας. Το Υπουργείο μας έχει ήδη αποστείλει, το Υπουργείο Εργασίας εννοώ, το υπαριθμόν 16031-29 του 19 έγγραφο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με το οποίο ζητούνται απόψεις για την εφαρμογή των διατάξεων της υπαριθμών 11 του νόμου 46-09 του άρθρου 11, καθεστώς 20-19 και ειδικότερα η διαδικασία με την οποία θα πραγματοποιηθεί η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας, ο οποίος προσμετράται ως διπλάσιος ή τριπλάσιος έως και 5 έτη, καθώς και τα πρόσωπα που δύνονται να προβούν στην εν λόγω αναγνώριση. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, κατόπιν του από 20-19 εγγράφου του ΕΦΚΑ, Διεύθυνση Χορήγηση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, το οποίο επικαλείστε και στην ερώτησή σας, εξετάζουν το εν λόγω θέμα. Και ειδικότερα εάν για την επίλυσή του απαιτείται ειδική διάταξη σύμφωνα με την παράγραφο, με τον παράγραφο 73, παράγραφος 2 του Συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση παραμένει βασικός μας στόχος η δίκαιη ρύθμιση των ετοιμάτων των στελεχών, εξαντλώντας στη βάση της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας και δυνατότητας όλα τα υφιστάμενα περιθώρια. Μάλιστα, για το σκοπό αυτό, έχουμε στενή συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κλείνω ως εξής. Κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νόμος ο συγκεκριμένος και το συγκεκριμένο άρθρο 11 που ήρθε στη Βουλή λίγο πριν τις εθνικές εκλογές αποτελεί τον ορισμό της κακής νομοθέτησης. Ιστορικό προηγούμενο δεν μπορώ να βρω. Στη διάρκεια διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει με βάση τα άρθρα του Συντάγματος, και δεν είναι προσχηματικό κύριε συνάδελφε αυτό, το Σύνταγμα που ανέφερα τη διάταξη και επικαλέστηκε και ο ΕΦΚΑ, δεν μπορεί να έρθει διάταξη ασφαλιστικού στη Βουλή χωρίς δύο προϋποθέσεις.
Πρώτον, οικονομική έκθεση του λογιστηρίου και δεύτερον, έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η διάταξη ήρθε εδώ χωρίς τις προϋποθέσεις που επιβάλλει το Σύνταγμα. Ουσιαστικά είναι ανεφάρμοστη. Την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά για να χειραγωγήσει, να εκπέψει ένα μήνυμα ότι αγκαλιάζει τον κόσμο, χωρίς να έχει τις απαραίτητες μελέτες που προβλέπει το Σύνταγμα. Αυτό είναι το παράδειγμα της πολιτικής απάτης και εξαπάτησης. Είναι το παράδειγμα της κακής νομοθέτησης. Ευχαριστώ.